στη Θέκλα μας, που δεν προλάβαμε να πούμε αρκετά την... πότε την είχαμε τη Θέκλα, με Διαπέμπτη? Πότε ήσουν, Θέκλα μου? Γεια σου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ήμουνα την Παρασκευή. Α, την Παρασκευή, ναι, μπέρδεψα τις μέρες. Λοιπόν, Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ που σε έχουμε μαζί μας και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς είστε, πώς τα πάτε? Είμαστε καλά. Εσύ πώς σε αφήσαμε, πώς σε βρήκαμε, στην ίδια κατάσταση? Όχι, είμαι πολύ καλύτερα. Το έγκαυμα μου πάει καλύτερα. Έχουν φύγει οι δίδεσμοι. Μπορώ να περπατάω κανονικά πλέον. Είμαι καλύτερα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μερικές φορές χρειάζεται να έχεις έτσι ένα μικρό τραυματισμό ή μια μικρή δυσκολία με την υγεία σου για να καταλάβεις ποια είναι τα σημαντικά πράγματα. Που τα έχουμε και δεν τα εκτιμούμε. Ναι. Την κινητικότητά μας, την υγεία μας. Είναι η κουβέντα όλων αυτές τις μέρες για όσα έχουμε, όσα είχαμε, όσα ζούσαμε και δεν τα εκτιμούσαμε στην ουσία. Θέκλα μου, πάντως το look σου σήμερα θυμίζει κάτι καλοκαίρι από ναύπλιο, έτσι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, Θέκλα μου, σήμερα. Εντάξει. Είμαστε στο σπίτι, αλλά είναι ωραία να βάζουμε και χρώμα στη ζωή μας. Αυτή η μπλούζα μου την έστειλαν κάτι φίλες από τη Θεσσαλονίκη και μου άρεσε πάρα πολύ. Και παρόλο που κρυώνω να τη φορέσω και έχω φορέσει από μέσα μια σκούρα, την έβαλα γιατί θέλω να νιώθω άνοιξη. Ξέρεις, είναι καλοκαιρινή και την έβαλα, αλλά έχω θερμαντική από μέσα. Είναι καλό. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Όταν ήμασταν στην Αγγλία που είμαστε φοιτητές, είμαστε στο Μάντσεστερ ένα διάστημα, είχε πάρα πολύ κακό καιρό, ναι. Καθόλου ηλιοφάνεια και πήγα και αγόρασα κίτρινες κουρτίνες. Τις έβαλα σε όλα τα δωμάτια για να δίνει την ψευδέστηση του ηλίου, του φως του ηλίου. Του ήλιου. Ναι. Και τώρα που είναι η κόρη μου στο Portsmouth, τη βλέπω στο Instagram, μόλις βρει ήλιο, πάει και φωτογραφίζεται στον ήλιο. Έμα. Ο ήλιος είναι ζωή. Ναι, είναι, πραγματικά είναι ζωή. Κάνουμε και εμείς φωτοσύνθεση. Τεκλά μου. Λοιπόν, πες μας τι είναι αυτό που προβληματίζει τον κόσμο, Θέκλα μου. Πώς σε προσεγγίζουν, τι είναι αυτό που σου λένε πιο πολύ εσένα τώρα, γιατί και πέρα από, από τα βιντεάκια στο YouTube, είσαι ένας άνθρωπος που επικοινωνεί μαζί σου πάρα πολύς κόσμος. Ναι, πολλοίς κόσμος. Χιλιάδες άνθρωποι θα λέγα. Λοιπόν, όσο και αν θα φανεί παράξενο, το πρώτο θέμα για το οποίο επικοινωνούν μαζί μου οι άνθρωποι αυτές τις μέρες είναι τα ερωτικά τους. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί σημαίνει ότι η ορμή για ζωή υπάρχει στους ανθρώπους. Ναι. Είναι θετικό πράγμα οι άνθρωποι να ερωτεύονται, να θέλουν να πάνε καλύτερα ερωτικές τους σχέσεις, να συνδιαφέρουν τα συναισθηματικά τους. Ναι, αλλά για να επικοινωνούν μαζί σου δεν πάνε πολύ καλά τα ερωτικά. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς ναι, αν πάνε καλά τα ερωτικά σου... Για να πάνε καλά τα ερωτικά. Γιατί αν πάνε καλά τα ερωτικά σου, γύρω σκείς κανένα. Ναι. Χριστιανοί μου, έτσι πάνε πολλά καλά τα ερωτικά των ανθρώπων γενικώς. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που ενώ υπάρχει πάρα πολύ ελευθερία, δεν είναι όπως ήταν πριν 50 χρόνια που βρίσκα σου έναν, ιδιούσαν σου, τον έπαιρνε, τον έσκαζε και τέλειωνε. Τι πράγμα κι αυτό, ειλικρινά. Τι πράγμα κι αυτό που ζούσε ο κόσμος τότε. Φέρνα σου το σπίτι, έβλεπε τον, άρεσε και σου, έσου, άρεσε και ένα αυτό ναι, ήταν. Αλλά τώρα που είναι ελεύθερα τα πράγματα, λέει η Θέκλα Χριστιανά, μου έγινε ότι είναι πιο εύκολα. Βλέπεις. Ναι, ήθελα να τη ρωτήσω. Είναι παράδοξο, ενώ υπάρχει τόση ελευθερία που με την έννοια του ότι μπορούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε συζητήσεις που να μας αποδείξουν ή να δώσουν μια ένδειξη αν ταιριάζουμε με έναν άνθρωπο ή όχι. Παρ' όλα αυτά, δύσκολα γίνονται ουσιαστικές σχέσεις στις μέρες. Ναι. Είναι σημείο των καιρών αυτό. Και έχω γράψει ένα βιβλίο, Χριστιανά, το οποίο το έγραψα το 2005. Το οποίο μπορούν να το βρουν οι τηλεθεατές σας, εάν θέλουν, στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com. Εκεί που λέει εκδόσεις, υπάρχει μια πάρα πολύ ηλεκτρονικές εκδόσεις. Και υπάρχει δωρεάν εκείνο το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί κανείς να το διαβάσει από το κινητό του, από το τάμπλετ του, τον υπολογιστή του, χωρίς να ξοδέψει χρήματα. Το βιβλίο που έγραψε το 2005 που είχε τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας» και αυτό που έγραψε το 2011 που είχε τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», αυτά τα δύο βιβλία ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ναι. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι στη σύγχρονη εποχή να κάνουμε σχέσεις ουσιαστικές που να μας γεμίζουν και να μας δίνουν και ευτυχία. Ή να προσθέτουν στην ευτυχία μας. Ή να μην μας κλέβουν τη χαρά μας. Ναι, ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Θεωρείς ότι οι Κύπροι είμαστε ερωτικά ανάπηροι? Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Γιατί, το πράγμα. Γιατί είμαστε... Απλά ρώτησα, μια ερώτηση έκανα. Ο Τάσος είναι αυτός. Ναι. Τάσο μου, είναι αδόκιμος όρος να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ανάπηρος, γιατί προσβάλλουμε, δεν στο λέω ότι το κάνεις επίτηδες, στο εξηγώ όσον αφορά τον τρόπο που μιλάμε, που χρησιμοποιούμε τους όρους της αναπηρίας, προσβάλλουμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικές αναπηρίες, όπως τις σωματικές αναπηρίες, διανοητικές αναπηρίες κλπ. Θα έλεγα ότι οι Κύπροι
Δεν είχα κανένα λόγο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, όχι, προφανώς. Τάσο μου, ξέρω το, γι' αυτό σου το εξηγώ. Mm-hmm. Ούτε το συναισθηματικά ανάπηρος είναι δόκιμος όρος. Με βάση την ψυχολογία, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι κάτι που... οι Κύπροι νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ πάθος ως λαός. Έχουμε ψηλή λίπητο γενικά, η πλειονότητα των Κύπριων. Δηλαδή έχουμε τα φόντα για να είμαστε πολύ ερωτικοί άνθρωποι. Όμως η διαπαιδαγώγησή μας, ειδικά εμάς που είμαστε άνω των 30 ή άνω των 35, εγώ είμαι 45, δεν κρύβω την ηλικία μου, απλώς βάζω και μια γενιά λίγο πιο πίσω από μένα. Μεγαλώσαμε με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μας έχουν δώσει τα κατάλληλα εργαλεία οι γονείς μας, οι δάσκαλοι, η κοινωνία, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα όμορφα συναισθήματα που έχουμε την ικανότητα να τα νιώσουμε, αλλά καταλήγουμε, ειδικά μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ερωτική απογοήτευση, να μην μπορούμε καθόλου να τα διαχειριστούμε και να τα αποθούμε. Και έτσι όντως μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο που περιέγραψες εσύ εκείνο, που εγώ θα το περιέγραφα ανικανότητα δημιουργίας ικανοποιητικής ερωτικής σχέσης. Δηλαδή, γιατί μπορεί να μην είναι και πολύ μοντέρνο να μιλάμε για μονογαμικότητα και να μιλάμε για εγώ θέλω μια σχέση που να κρατήσει για πάντα κλπ. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι μας, σε όποια φάση ζωής και να είμαστε, λαχταρούμε εκείνο τον έρωτα ο οποίος είναι μεγάλος, είναι δυνατός και είναι για πάντα. Έστω και δεν θα κρατήσει για πάντα. Συμφωνείτε με αυτό? Ναι, σίγουρα, ναι. Και ακόμα και αν είσαι εργένης ή εργένης, και λες αχ, τι ωραίο, βγαίνω έξω, κάνω ό,τι θέλω κλπ. Έχεις έτσι στο βάθος της ψυχούλας σου, της καρδούλας σου, έχεις μια επιθυμία. Τι ωραία να ζούσε ένα ρομάντζο. Πες χάρη μου. Ένα λεπτό Θέκλα μου να μας πει ο Χάρης, γιατί πριν με την Θέκλα μου να ανοίξω πολλές κουβέντες. Έβγαινε ένα βέρτα κουβέρτα ο Χάρης. Έβγαινες χάρη μου. Εδώ ελεύθερο παιδί που είμαι, νέο παιδί που είμαι κτλ. Έβγαινα Θέκλα μου, αλλά... Κάμνες και έρευνες όταν έβγαινες. Βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω, Θέκλα μου, ότι γενικότερα έχω την εντύπωση ότι... ερώτηση. Ποιος είναι πιο εγκεφαλικός στον έρωτα, η γυναίκα ή ο άντρας? Και οι δύο. Είναι ψευδαισθησμένο ο άντρας. Ναι, και είναι, οι δύο. Είναι παρανόηση. Είναι παρανόηση ότι ο άντρας είναι πιο... ότι ο άντρας είναι, η γυναίκα είναι πιο εγκεφαλική. Μπράβο, Θεκλά μου. Και οι δύο. Και οι δύο, και να σου πω κάτι, αυτό που έχω παρατηρήσει ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί για πάρα πολλά χρόνια με ανθρώπους που έχουν θέματα στις ερωτικές τους σχέσεις, στους γάμους τους, ότι οι άνδρες μπορεί να είναι και πολύ πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες, απλώς να μην το δείχνουν προς τα έξω. Αυτό ναι. Να βάζουν ένα μάτσο χαρακτήρα προς τα έξω, έναν μπραβάτο, μια μάσκα του δυναμικού που δεν με νοιάζει και εγώ κάνω ό,τι θέλω και εγώ κάνω σχέσεις χωρίς συναίσθημα κλπ. Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα ούτε ένα άνδρα, ενώ που να τον έχω συναντήσει στο γραφείο ως πελάτη, που εκεί να του παίρνει το ιστορικό του, αναλύσει την υπόθεση και μπορεί να καταλάβει πράγματα. Ο οποίος να ζει αυτή τη ζωή, τη δεν με νοιάζει, που να μην είναι πληγωμένος από κάποια πρώιμη ερωτική σχέση. Δηλαδή, πολύ συχνά έχω συναντήσει το φαινόμενο η πρώτη ερωτική σχέση, η πρώτη μεγάλη αγάπη, να καταλήξει σε φιάσκο, να τον παρατήσει η φιλενάδα του, να χωρίσουν, να συμβεί κάτι που να απατηθεί μέσα σε εκείνη τη σχέση και μετά εκείνο το τραύμα του χωρισμού, της απόρριψης, της ερωτικής απογοήτευσης, εάν δεν το διαχειριστεί... Πιάσε και μίλησε στη Θέκλα πριν να βγεις τώρα. Θέκλα μου, μας λες, Θέκλα μου, ό,τι πεις, Θέκλα πραγματικά. Θέλω να σου πω, όχι, επειδή κάθομαι και μορφώνω με τα βράδια, Θέκλα μου, βλέπω και εγώ τέτοιες ομιλίες. Είναι ότι... Βέβαια βλέποντες. Και ήθελα να πάμε και σε άλλο θέμα που νομίζω από σένα το είχα δει. Ξέρεις ότι... Πώς να το πω κόψω. Ό,τι δοκιμάσεις, ρε παιδί μου, μέχρι μια ηλικία στην ζωή σου, στην ερωτική ζωή σου, είτε στον έρωτα, στο σεξ, είτε στον σύντροφο σου, αυτόν κάνεις. Είναι λες και απάντησες έναν κουμπί, έχεις δώσει σε κάποιον κάποιες πληροφορίες. Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Αν ας πούμε μέχρι τα 28 σου. Ό,τι μάθεις μέχρι τα 28 σου, ας πούμε, μετά αν σου πει γιατί κάποιος... Γιατί εμάς μετά τα 28 σου. Τυχαία είπα την ηλικία, δεν τα θυμάμαι καλά, μπορεί να μας Θέκλα πει Θέκλα. Θέκλα μου, ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε πρόσφατα από τις πρόσφατες μελέτες της νευροψυχολογίας είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι τα 24-26 χρόνια. Δηλαδή, πρόσθυμε το PLOV, που είναι
το κομμάτι αυτό που βρίσκεται εδώ μπροστά στο κεφάλι μας, που είναι ο μοντέρνος εγκέφαλος, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι του εγκεφάλου που έχει προσθεθεί στην εξέλιξη του ανθρωπινού είδους, θέλει μέχρι τα 24-26 χρόνια να χτιστεί. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για την προσωπικότητα. Παλιότερα οι παιδαγωγοί έλεγαν ότι μέχρι τα 5 χρόνια δημιουργείται προσωπικότητα και παγιώνεται η προσωπικότητα ενός παιδιού. Μετά στην πορεία λέγαμε ότι μέχρι τα 11 χρόνια, μέχρι τα 12 χρόνια, ότι ό,τι μάθει το παιδί αυτό μένει. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και μιλάμε για flexibility, ελαστικότητα δηλαδή του ανθρωπίνου εγκεφάλου να προσαρμόζεται σε νέους τρόπους λειτουργίας, η οποία είναι εμφανής μέχρι τα 26 χρόνια. Όμως, μετά τα 26, μετά τα 27, μετά τα 28, άμα ένας άνθρωπος θέλει πραγματικά να σάσει τα θέματα του, δηλαδή να φτιάξει τον δυσλειτουργικό τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται στις ερωτικές του σχέσεις που καταλήγουν στο να μην είναι ούτε ο ίδιος ευτυχής ούτε οι άλλοι, εάν θέλει, μπορεί να το επιτύχει μέσω της ψυχοθεραπείας, η οποία είναι εστιασμένη στο να θεραπευτούν τα τραύματα τα παλαιότερα. Και αυτό το οποίο δεν συνειδητοποιούν οι άνθρωποι, δεν συνειδητοποιούμε εμείς οι άνθρωποι, είναι ότι όλα συνδέονται. Και η πρωτεύουσα σχέση, η οποία παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο στο πώς θα είμαστε στις ερωτικές μας σχέσεις, είναι η σχέση με τους γονείς μας ή τους φροντιστές μας. Υπάρχουν οι θεωρίες του Μπόλπη για τον υγιή δεσμό. Εάν η μάνα, ο πατέρας ή αυτός που μεγαλώνει το παιδί, γιατί μπορεί το παιδί να μην το μεγαλώνει η μαμά και η μπαμπάς, μπορεί να μεγαλώνει ένα άλλο είδους ζευγάρι, το φίλο. Αν οι άνθρωποι που μεγαλώνουν ένα μωρό αποτύχουν να συνδεθούν ουσιαστικά με εκείνο το μωρό, αποτύχουν να δώσουν στο μωρό συναισθηματική ασφάλεια, αποτύχουν να δείξουν στο μωρό ένα υγιή τρόπο να συνδέεται μαζί τους και με τον εαυτό του, εκείνο το μωρό μεγαλώντας πολύ πιθανό να έχει δυσλειτουργία στις ερωτικές του σχέσεις, γιατί όταν ερωτευόμαστε, που το ερωτευόμαστε, ακόμη και αυτοί που όπως είπε ο Τάσος προηγουμένως είναι σαν ανάπηροι στις ερωτικές τους σχέσεις, ακόμα και αυτοί ερωτεύονται. Πριν να μην τα καταφέρουν να εκπληρώσουν τον ερωτά τους, αλλά ερωτεύονται πάλι. Για να μπορέσεις να λειτουργήσεις υγιώς, πρέπει, αν υπάρχει τραύμα στο δεσμό και αν υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι, να πας σε έναν ψυχολόγο και να κάτσεις κάτω, να κάνεις ψυχοθεραπεία όπως κάνει κάποιος μαθήματα, όπως κάποιος πάει να μάθει αγγλικά και πηγαίνει κάθε εβδομάδα ή δύο φορές τη βδομάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνεις ψυχοθεραπεία εστιασμένη, ειδικά στο να εξελίξεις τον εαυτό σου για να μπορείς να συνδέσεις υγιώς, ψυχικά και συναισθηματικά υγιώς. Σωστό, σωστό. Έχω δει ανθρώπους που αλλάζουν και στα 35 τους και στα 40 τους. Είχα κάποιες success stories στο γραφείο, τα οποία μου έχουν κάνει και εμένα την ίδια τρομερή εντύπωση, γιατί πλέον τα τελευταία δύο χρόνια δεν βλέπω κόσμο. Ανθρώπους που αν έπαιζα στοίχημα, που δεν παίζω, αν έπαιζα στοίχημα και μου λέγανε πόσο θα στοιχημάτιζα, ότι δεν θα άλλαζα με τίποτα. Και όμως έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν όταν έχουν ουσιαστικό κίνητρο να αλλάξουν για τους εαυτούς τους, όχι για κανέναν άλλο. Εγώ θέλω να αλλάξω για να λειτουργώ καλύτερα, να είμαι εγώ καλά. Αυτό που λες όμως είναι, δηλαδή το βλέπουμε και εμείς μέσα από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ότι η οικογένεια, η σχέση γενικά της οικογένειας, το τι ρόλο παίζει στη μετέπειτα εξέλιξη της ερωτικής ζωής των παιδιών. Και αυτό το βλέπεις, ας πούμε, π.χ. ας πούμε, στην ηλικία μου, των 40, ας πούμε, το πώς βλέπω το πώς... 40. Παναγία μου, ναι, Θέκλα μου. Του φαίνεται, ναι. Πότε ήταν πριν 10 χρόνια από αυτές που την Αθήνα και στον 30 χρονών. Πριν 10 χρόνια, Θέκλα μου, όπως το είπες. Συγγνώμη. Όχι, πριν 12 χρόνια, το 8 έχουμε μαζί, πριν 11 χρόνια, που ήσουν 29, θυμάμαι. Είναι το 9 που ήρθες πριν Αθήνα ή το 10. Καλοκαίρι του 10. Παιδιά, πώς είμαστε όλες αυτές τις χρονολογίες, ειλικρινά δεν μας τρελάνετε. Καλοκαίρι του 10. Εγώ επειδή είμαι ελαφριά αυτιστική και ούτε ημερομηνίες. Είμαι ελαφριά, δεν είμαι αυτιστική, δεν είναι για πλάκα. Θυμάμαι ημερομηνίες, ναι. Ήθελε να πει ο Τάσος ότι νομίζω ο Τάσο μου δεν είναι γιατί. Δεν είναι στα 40, 35-40 που όχι, πριν είπε, η Θέκλα είχε πει ότι στα 45, ας πούμε, ή των 30, ότι ρε παιδί μου, συμπεριφερόμαστε ανάλογα με το, με το τι έχουμε πάρει από την οικογένεια. Ναι. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ναι. Και γι' αυτό βλέπεις κάποιες οικογένειες που μπορεί να έχουν δύο παιδιά ή τρία παιδιά και να βλέπεις ότι για ένα περίεργο παράδοξο λόγο, ενώ τα παιδιά τους μπορεί να είναι επιτυχημένα επαγγελματικά, επιτυχημένα κοινωνικά κτλ., να μένουν ακόμα τους γονείς τους μέχρι τα 45 τους, τα 50 τους. Και να μην προχωρούν σε δημιουργία ουσιαστικών ερωτικών σχέσεων. Θέκλα μου, δεν υπήρχε σε όλο,
Σε κάθε χωριό ή σε κάθε γειτονιά δεν υπάρχει μια τέτοια οικογένεια. Είναι τυχαίο. Και αυτό εντάξει, από το 2013 και μετά ήταν και για οικονομικούς λόγους, οπότε... Δεν μιλάω για το να μένεις μαζί, μιλάω για το να μην έχεις ουσιαστική ερωτική σχέση. Δηλαδή, να βλέπεις ότι και τα τρία παιδιά μιας οικογένειας δεν έχουν παντρευτεί. Ναι. Ή δεν έχουν ερωτική σχέση. Ή δεν έχουν κάνει παιδιά, ή δεν έχουν φύγει από το χώρο του παιδιού και να γίνουν ενήλικες. Ναι, δεν έχουν σχέση στην ουσία, έτσι, ερωτική. Ναι, σημαίνει ότι κάτι δυσλειτουργικό υπάρχει στο οικογενειακό κοινό σύστημα. Ίσως πολλοί αυταρχικοί γονείς που θέλουν τα παιδιά τους μωρά ακόμη και όταν είναι 40 ετών. Ναι. Γνωρίζω μια τέτοια οικογένεια, σου πω την αλήθεια, και είναι μεγάλα τα παιδιά. Έχει να κάνει με τους γονείς αυτής της οικογένειας, γιατί ποτέ δεν ήρθαν κοντά ο ένας με τον άλλον. Οπότε τα παιδιά αυτόματα μέσα τους, είτε στο υποσυνείδητό τους μεγαλώνοντας, βλέπουν ή φοβούνται, αν θέλεις, ότι έναν ερωτικό σύντροφο, ότι μπορεί να καταλήξουν σαν τους γονείς τους. Mm. Και δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, δράει η σχέση των γονέων του ζευγαριού αρνητικό πρότυπο για την ερωτική ζωή των τέκνων τους. Αλλά κάτι άλλο το οποίο είναι έγκλημα, συναισθηματικό ψυχικό έγκλημα και συμβαίνει εξίσου συχνά, είναι οι γονείς που δεν είναι ευτυχισμένοι μέσα στους γάμους τους. Αντί να διορθώσουν τους γάμους τους, να τους ξεκαθαρίζουν τους γάμους τους, να πάνε σε ψυχολόγο, να κάνουν θεραπεία ζευγαριού, να δουν τι γίνεται και είτε να το φτιάξουν ή να το χαλάσουν. Βρίσκουν παρηγοριά εντός εισαγωγικών στο να δημιουργούν συναισθηματικά αιμομιχτικές σχέσεις με τα παιδιά τους. Δηλαδή, μια μάνα που δεν τα βρίσκει με τον άντρα της, πάει και προσκολλάται πάνω στην κόρη της ή πάνω στο γιο της και δημιουργεί μια συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση, όχι στο σωματικό επίπεδο, στο συναισθηματικό επίπεδο. Και εκεί το παιδί νιώθει ευθύνη ότι εγώ πρέπει να είμαι εδώ για να καλύπτω συναισθηματικά τη μάνα μου ή για να καλύπτω συναισθηματικά τον πατέρα μου. Ναι, είναι πολύ μεγάλη η ιστορία αυτό που λες, πολύ μεγάλη υπόθεση. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Φαντάζομαι να κάνω και την κι εγώ. Ναι. Θέκλα μου, τώρα που είμαστε στο σπίτι πολλές ώρες μαζί με τη γυναίκα μας, το τέρι μας κτλ. Και περνάμε και όλον αυτόν το άγχος του κορονοϊού. Πώς όλον αυτόν το άγχος όμως μπορούμε κάποιες στιγμές ή όλη αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε πέρα, να δούμε όμως το ερωτικό κομμάτι, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε στο σπίτι. Αν έχει χαλάσει το ερωτικό κομμάτι, να το φτιάξουμε. Κοίταξε, Χάρη μου, άμα έχεις μωρά είναι εύκολο. Όσοι έχουν μωρά, απαναγκαίνουν. Έχουν μωρά τα οποία είναι σε ηλικίες. Πέτουτα, ρε Θεκλά μου, πέτουτα. Ναι, παιδική ηλικία, πρώτη σχολική ηλικία. Γιατί κάναμε πολλές συζητήσεις μαζί του και νομίζει ότι. Δεν εννοώ 45 μια ώρα και τα λοιπά. 45 λεπτά μια ώρα είναι αυτό το πράγμα. Χάρη μου, μάνα μου, μάνα μου. Εχθές βγήκαμε στην αυλή. Δεν μας είδε την αυλή. Σαν να μας πούμε. Έτσι να πω κάτι. Βγήκαμε στην αυλή 2 λεπτά. Και πήγα και έδωσα γυρό. Ο γυρός δηλαδή είναι ένα λεπτό περπάτημα. Και πήγα στο δωμάτιο στο ξενό να μου μένει ο γιος μου. Μπορούσα να μπω και μέσα από το σπίτι. Είναι πήγα από γυρό. Και λέει μου, γιατί ήρθα να σου κάνω επίσκεψη. Και λέει μου, δεν ήρθες που μέσα. Έλα να κάνω και τη βόλτα μου. Την ώρα που έφευκα από τη βόλτα που έκανα στο δωμάτιο του Λαζαρού, ακούω έναν κοριτσάκι να φωνάζει μες στη γειτονιά. Να της λέει η μάμα της, έλα μέσα, θα φωνάξω αστυνομία, κάμε ό,τι θέλεις, 5-6 χρονών. Παναγία μου, έλειωσε την ημίλα μου τη μάνα της κορούδα, τσαλό, Παναγία, σκέφτηκες να είχα βρέφη, νήπια, ή παιδιά κάτω των 12 ετών, ή κάτω των 15 ετών, μες στην καρατίνα, πού να σου πει την ουσχάρη μου για άλλα πράγματα. Έχω και μια ικανότητα του τα ευλογημένα τα κοπελούδια, μυρίζονται την ώρα που πας να κάνεις. Μιλώντας με διάφορους φίλους μου, να πούμε στους γονείς αυτές τις στιγμές ότι είναι καλά κλειδωμένα τα δωμάτια. Κοιτάξτε. Μου έχουν πει διάφορα. Ναι. Και το τι τους εξηγάς μετά. Έχω και βίντεο στο κανάλι μου κάναμε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, την παιδοψυχολόγο, την κουμπάρα που μιλήσαμε το θέμα. Τι γίνεται όταν τα παιδιά μπουν μέσα στο δωμάτιο σε ιδιαίτερες στιγμές. Γιατί πρέπει να το διαχειριστήσαμε.
Αλλά το, νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα των περισσότερων ζευγαριών είναι ότι δεν μπορούν να έχουν ιδιαίτερες στιγμές την περίοδο, γιατί πρέπει να μπει σε πρόγραμμα. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα, να κοιμούνται νωρίς, να ξυπνάνε νωρίς, και οι γονείς να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα. Οπότε αν μπει σε πρόγραμμα και κοιμήσεις τα παιδιά νωρίς, δηλαδή στις 9 κοιμούνται. Είναι κορονοϊός. Ναι, ναι. Το έπαθα και εγώ πριν λίγο, Θέκλα, μην ανησυχείς. Ναι, εγώ εξαφανίστηκα από το πλάνο για ένα λεπτό. Εάν τα παιδιά κοιμούνται 9, ρε παιδί μου, και εσύ κοιμάσαι 11 ή 12, έχεις σπίτι το τρίωρο την ευχαίρεια και την ευκαιρία να δημιουργήσεις και κλίμα. Γιατί, χάρη μου, όταν είσαι γονιός, θέλεις χρόνο να αφήσεις που την περσόνα του γονιού, που σημαίνει τρυφερότητα, αθωότητα, παιδικότητα, και να μπει στην περσόνα του εραστή και τη ερωμένη. Δεν είναι εύκολο. Θέλει μια διαδικασία, θέλει να σου πει: Θεκλά, δεν έχει έναν τέταρτο, λέει, άπρο θα μπαίνω. Δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνω. Α, είσαι το Θεκλά, μα είσαι το να είσαι το Θεκλά. Μου λένε ότι τώρα που σπίτι, όλοι. Εντάξει, εν όλη η οικογένεια σπίτι. Εν όλοι μα τα παίρνουν, τα αυτιά μα, χάρη. Θεκλά, έλα, πε χάρη. Δεν θα έπρεπε να τούτε οι στιγμέ. Αν να αυξηθεί βασικά, να αυξηθούν οι ερωτικές στιγμές του ζευγαριού του, τόσο ώστε φαντάζομαι να δώσει και μια άλλη. Μόλις σου είπε ότι χρονικά ακόμα εν καιρό καραντίνας τα ζευγάρια με μωρά, μικρά μωρά, δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια που τους δίνεται ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Θέκλα μου, για να προλάβω να μαγειρέψω, μετά θα σου πω ένα περιστατικό, έτσι αστείο μου μας έτυχε εμάς σαν οικογένεια. Είναι να κάνει με τους γονείς. Λοιπόν, ερώτησε ένα αδερφός μου. Τη μάμα μου, επειδή την τρόπο που έραφκε, μεγάζανε η μάμα μου, έραφκε, ξέρω εγώ, είσαι φούρια να παραδώσει η γυναίκα, και πήγαινε να τη πει πώ θα φτιάχνουν τα μωρά. Δεν του πούν τζιλιά. Όχι, που το αρφάλινε, λένε του η μαμά μου. Που το αρφάλινε, λένε του, ξέρω εγώ. Επειδή μια φορά ο πόλη σε ένα γείτονα, και είπε, όχι, πώ γίνονται τα μωρά, κάτι τέτοιο. Επειδή σε ένα γείτονα, και εξήγησε του. Τέλος πάντων την όλη διαδικασία. Έγινε χαμός. Επειδή πίσω έκλαινε, χτυπιέ του, είπε μου έτσι, είπε μου αλλιώ. Λοιπόν, Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε είχαμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως. Σας είπα, το Skype είναι εύκολο. Άντε ρε, Θέκλα μου, πάντα μαζί σου οι κουβέντες δεν τελειώνουν. Θέκλα μου, να σε έχουμε ξανά σύντομα. Βεβαίως. Με άλλο θέμα όμως, να ξέρουμε να μπούμε να διαβάσουμε ένα από πριν, εντάξει, να μορφωθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θέκλα μου, να είσαι καλά. Καλά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, ευχαριστούμε.